Δόξα στον Θεό. Ωραίο είναι να είμαστε εδώ, ε. Νομίζω ότι η παρουσία του Κυρίου ήταν δυνατή, ήταν κοντά μας και ανυπομονούμε για ό,τι το Πνεύμα του Κυρίου θα φέρει. Θέλω να πω ένα καλημέρα και σε όλους τους αδερφούς από το... Μία καλημέρα και σε όλους τους αδελφούς που μας παρακολουθούν από διάφορες πόλεις και στην Εκκλησία του Κορινού και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Σας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Είναι κάτι το οποίο το κάνουμε πρώτη φορά. Ευχαριστούμε για την επιοίκειά σας με όλες τις τεχνικές δυσκολίες, με την υπομονή σας μέχρι να ξεκινήσουμε ειδικά χθες. Δόξα στο Θεό όμως που όλα πάνε καλά. Μου αναθέσανε να μιλήσω για την αγαθή συνείδηση. Και κάποια μέρα, Γιώργο, θα σου ξεπληρώσω για το δύσκολο θέμα που μου έβαλες. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, γιατί ψάχνοντας μπορώ να πω ότι εγώ πρώτος ευλογήθηκα και ελπίζω ότι το Πνεύμα του Κυρίου θα μιλήσει κάτι και σε εσάς σήμερα. Βασίζεται λοιπόν, όπως είδαμε ήδη από χθες, το θέμα μας πάνω στην πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 5. Και πριν εστιάσουμε λίγο στο θέμα της αγαθής συνείδησης, θα ήθελα να προσπαθήσουμε λίγο να δούμε όλη την περικοπή και δώστε μου για 5 λεπτά να δούμε όλο το πλαίσιο των εδαφίων. Θα ξεκινήσω διαβάζοντας από την Α' Τιμόθεο, πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 1 έως και 7. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, με επιταγή του Θεού του Σωτήρα μας και του Κυρίου Ιησού Χριστού, την ελπίδα μας, προς τον Τιμόθεο, το γνήσιο παιδί στην πίστη, ήθε να είναι χάρη, έλεος, ειρήνη από τον Πατέρα μας Θεό και τον Κύριο, για τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας, καθώς σε παρακάλεσα όταν έφευγα για τη Μακεδονία να παραμείνει στην Έφεσο και να παραγγέλει σε μερικούς να μην διδάσκουν διαφορετικές διδασκαλίες, ούτε να προσέχουν σε μύθους και απέραντες γενεολογίες που προκαλούν φιλονικίες μάλλον παρά την οικοδομή του Θεού στην πίστη. Έτσι λοιπόν να κάνεις. Το τέλος δε της παραγγελίας είναι αγάπη, από καρδιά καθαρή και συνείδηση αγαθή και πίστη ανυπόκριτη, από τα οποία μερικοί καθώς αποπλανήθηκαν, εκτράπηκαν σε ματαιολογία, θέλοντας να είναι διδάσκαλοι του νόμου, ενώ δεν καταλαβαίνουν ούτε όσα λένε, ούτε για ποια πράγματα δίνουν διαβεβαιώσεις. Μπορούμε να μιλήσουμε για την αγαθή συνείδηση χωρίς καν να εστιάσουμε σε αυτήν εδώ την περικοπή, κοιτάζοντας το τι η Αγία Γραφή λέει παντού μέσα στα διάφορα βιβλία για το θέμα. Ωστόσο, πιστεύω ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει εδώ για την αγαθή συνείδηση, γιατί υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό για να το προσέξουμε. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε λίγο την περικοπή λίγο πιο προσεκτικά. Τώρα, θυμάστε πώς λέγονται όλες οι επιστολές αυτές, η Α' Τιμοθέου, Β' Τιμοθέου και Τίτο, και οι τρεις μαζί με μια ονομασία. Αλλά κάποιος. Ποιμαντικές επιστολές. Ευχαριστώ. Η ιδέα είναι ότι ο Απόστολος Παύλος, αφού τελείωσαν τα γεγονότα που περιγράφονται στις πράξεις των Αποστόλων, όπου τον αφήνουν φυλακισμένο στη Ρώμη για 2 χρόνια, στη συνέχεια ο Παύλος ελευθερώθηκε και έκανε μία ακόμα περιοδία, στη διάρκεια της οποίας προφανώς πέρασε από την Κρήτη και άφησε εκεί τον Τίτο για να φροντίσει τις εκκλησίες της Κρήτης, και από την Έφεσο και περνώντας για τη Μακεδονία άφησε τον Τιμόθεο στην Έφεσο προκειμένου να χειριστεί μια κατάσταση που ήταν εκεί. Μέσα στο μυαλό μας συχνά έχουμε ότι αυτές οι τρεις επιστολές αποτελούν κατά κάποιο τρόπο ένα εγχειρίδιο για τη λειτουργία της Εκκλησίας, δίνοντας οδηγίες στους ποιμένες για το τι να κάνουν και πώς να χειριστούν την Εκκλησία. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι ο Τίτος δεν ήταν ποιμένας σε κάποια εκκλησία της Κρήτης. Στην πραγματικότητα ήταν σαν Απόστολος στις εκκλησίες εκεί. Και αυτό γιατί χρειαζόταν οι εκκλησίες, που φαίνεται ξεκάθαρα από την επιστολή του ότι ήταν νεαρές στην πίστη και ανοργάνωτες, χρειαζόταν κάποιον έμπειρο εργάτη να τις επιμεληθεί και να τις φροντίσει και να διορίσει τοπικούς ηγέτες σε κάθε εκκλησία. Στη δε περίπτωση του Τιμοθέου, η εκκλησία της Εφέσου, στην οποία παρέμεινε ο Τιμόθεος, ήταν ήδη μια οργανωμένη, μεγάλη και δυνατή εκκλησία. Δεν χρειαζότανε. Μαθαίνουμε από τις πράξεις των Αποστόλων ότι στην Έφεσο ο Απόστολος Παύλος έμεινε 3 ολόκληρα χρόνια. Δίδαξε εκεί, έγιναν μεγάλα θαύματα. Σε όλη την περιοχή της Ασίας ακούστηκε το Ευαγγέλιο.
Με αποτέλεσμα τελικά η εκκλησία αυτή να αυξηθεί πολύ. Είχε πρεσβυτέρους, για τους οποίους, για παράδειγμα, αν θυμάστε στο 20 κεφάλαιο των Πράξεων, όταν ο Απόστολος Παύλος ταξίδευε πηγαίνοντας στα Ιεροσόλυμα, δεν θέλησε να μείνει για πολύ στην Έφεσο, να μην καθυστερήσει, την προσπέρασε. Κάλεσε όμως, λέει, τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, εκεί στη Μίλητο, και εκεί τους μίλησε. Το διαβάζουμε αυτό στις Πράξεις 20 κεφάλαιο, εδάφιο 17-35. Αν λοιπόν η εκκλησία της Εφέσου χρειαζόταν έναν ποιμένα, γιατί δεν διάλεξε ο Απόστολος Παύλος κάποιον από τους πρεσβύτερους εκεί και να αναλάβει αυτός στη θέση του ποιμένα? Γιατί έπρεπε να είναι ο Τιμόθεος στην Έφεσο? Η Γραφή άλλωστε δεν λέει ότι ο Τιμόθεος ανέλαβε ποιμένα στην Έφεσο. Αυτό που διαβάσαμε σε αυτά τα εδάφια, Α Τιμόθεου στο 3 και στο 4 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, λέει ότι ο Τιμόθεος παρέμεινε στην Έφεσο για μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή. Σε άλλα σημεία, στις Πράξεις, βλέπουμε και στις επιστολές ότι ο Παύλος είχε αναθέσει στον Τιμόθεο και άλλες αποστολές. Εδώ του αναθέτει μια αποστολή. Να επιστρέψει την εκκλησία της Εφέσου στη βιβλική διδασκαλία και να σταματήσει αυτούς που διδάσκανε διαφορετικές διδασκαλίες. Και ένα ακόμα ερώτημα. Γιατί χρειάστηκε ο Τιμόθεος να μείνει στην Έφεσο? Άλλες εκκλησίες όταν είχαν πρόβλημα, ο Απόστολος Παύλος τους γράφει μια επιστολή και λέει: έχετε αυτό, κάντε εκείνο, λύστε το θέμα σας έτσι. Παράδειγμα, διαβάζουμε στις εκκλησίες της Γαλατίας, τους λέει τι να κάνουν, στην Κόρινθο, στις Κολοσσέες και σε άλλους. Γιατί έπρεπε να μείνει εκεί ο Τιμόθεος? Προσέξτε λίγο, θα δείτε που το πάω και γιατί είναι τόσο σημαντικό και σχετίζεται με το θέμα της συνείδησης της αγαθής. Κάποιοι από τους πιο σημαντικούς πεντηκοστιανούς θεολόγους, ανάμεσα στους οποίους και ο Γκόρντον Φι, πιστεύουν και συμφωνώ μαζί τους, βγάζει πολύ νόημα έτσι, ότι ο Τιμόθεος έπρεπε να παραμείνει στην πόλη της Εφέσου, γιατί το πρόβλημα των ετεροδιδασκαλιών ήταν εσωτερικό της Εκκλησίας και προερχόταν από κάποιους από τους πρεσβύτερους της ίδιας της Εκκλησίας. Θυμάστε που ο Παύλος το είχε προφητεύσει. Στις Πράξεις, στο 20 κεφάλαιο, σε εκείνη τη συνάντηση με τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου στη Μίλητο, τους είχε πει, εδάφια 29 και 30, επειδή εγώ ξέρω ότι ύστερα από την αναχώρησή μου θα μπουν μέσα σε εσάς λύκοι βαρείς που δεν θα λυπούνται το πίμνιο, ακούστε, και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι που θα μιλούν διεστραμμένα για να αποσπούν τους μαθητές πίσω από τον εαυτό τους. Αν λοιπόν το πρόβλημα ήταν εσωτερικό στο ίδιο το πρεσβυτέριο της Εκκλησίας, βγάζει πολύ νόημα γιατί ο Παύλος δεν μπορούσε να γράψει απλώς μια επιστολή και να πει στο πρεσβυτέριο της Εκκλησίας λύστε το θέμα έτσι, αλλά έπρεπε να αφήσει κάποιον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Ένα, όπως το αναφέρει στην αρχή, γνήσιο παιδί του στην πίστη, για να χειριστεί το θέμα αυτό. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες της επιστολής που βγάζουν πολύ περισσότερο νόημα με αυτή την υπόθεση, αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα να τις δούμε. Γιατί λοιπόν τα αναφέρω όλα αυτά? Ελάτε έχοντας αυτό στο μυαλό μας να ξαναδιαβάσουμε τα εδάφια 5-7. Το τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη, από καρδιά καθαρή και συνείδηση αγαθή και πίστη ανυπόκριτη, από τα οποία μερικοί, καθώς αποπλανήθηκαν, εκτράπηκαν σε ματαιολογία, θέλοντας να είναι δάσκαλοι του νόμου, ενώ δεν καταλαβαίνουν ούτε όσα λένε, ούτε για ποια πράγματα δίνουν διαβεβαιώσεις. Αυτοί οι οποίοι δίδασκαν διαφορετικά από ό,τι ο Λόγος του Θεού λέει. Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που αποπλανήθηκαν από την αγαθή συνείδηση, χάσανε την αγαθή συνείδηση, με αποτέλεσμα εκτράπηκαν. Είναι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι για τους οποίους λέει παρακάτω στην επιστολή ότι αποβάλλοντας την αγαθή συνείδηση, ναυάγησαν στην πίστη. Με αποτέλεσμα να αναγκαστεί ο Παύλος να τους διώξει από την εκκλησία. Α Τιμόθεο, 1 κεφάλαιο, 18 και 20 εδάφιο. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι που αποπλανήθηκαν από την αγαθή συνείδηση δεν ήταν αχροί αμαρτωλοί, δεν ήταν άνθρωποι αμετανόητοι εγκληματίες, ήταν πιστοί. Και μάλιστα, αν αληθεύει η υπόθεση που κάναμε, πρεσβύτεροι και δάσκαλοι της Εκκλησίας της Εφέσου. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο σημαντικό γίνεται το θέμα του να κρατήσουμε την καρδιά μας καθαρή, τη συνείδησή μας αγαθή, την πίστη μας ανυπόκριτη. Με αυτή λοιπόν την εισαγωγή πάμε να μιλήσουμε για τη συνείδηση.
Και θα ήθελα να ξεκινήσω από το τι είναι η συνείδηση με έναν ορισμό που βρήκα σε μια χριστιανική ιστοσελίδα. Η συνείδηση ορίζεται ως εκείνο το μέρος της ψυχής που προκαλεί ψυχική αγωνία και αισθήματα ενοχής όταν την παραβιάζουμε και από την άλλη μεριά προκαλεί αισθήματα ευχαρίστησης και ηρεμίας όταν οι ενέργειες μας, οι σκέψεις μας, τα λόγια μας συμμορφώνονται με αυτό το σύστημα των αξιών μας. Η συνείδησή μας αντιδρά όταν οι ενέργειες, οι σκέψεις και τα λόγια κάποιου ανθρώπου συμμορφώνονται ή αντιτίθεται με ένα πρότυπο σωστού και λάθους. Με απλά λόγια, συνείδηση είναι εκείνη η φωνή μέσα μας που μας καθησυχάζει όταν κάνουμε αυτό που θεωρούμε σωστό και μας ελέγχει όταν κάνουμε αυτό που θεωρούμε λάθος. Γιατί υπάρχει αυτή η συνείδηση? Προφανώς γιατί ο Θεός την έχει βάλει μέσα μας. Ο Θεός μας έδωσε τη συνείδηση για να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος στις πράξεις, στην απολογία του μπροστά στους αρχιερείς, 23 κεφάλαιο εδάφιο 1, κοιτάζοντας το συνέδριο τους είπε, «Άντρες αδερφοί, εγώ έζησα μπροστά στο Θεό με κάθε καλή συνείδηση μέχρι τούτη την ημέρα». Με άλλα λόγια, ο Παύλος κοίταξε τον εαυτό του, τα λόγια του, τις πράξεις του και τα βρήκε σύμφωνα με το σύστημα αξιών του, το οποίο βασικά στηριζόταν στα πρότυπα του Θεού. Μπορείς να πεις το ίδιο? Εξετάζω όλες τις σκέψεις μου, τις πράξεις μου, τις συνήθειές μου και τις βρίσκω ότι είναι σύμφωνες με αυτό που πιστεύω σωστό. Κάνω, σκέφτομαι, λέω, συμπεριφέρομαι αυτά που θεωρώ σωστά. Άρα, η συνείδησή μας μας δόθηκε από το Θεό και για να λειτουργεί σαν ένα σύστημα ελέγχου της ζωής μας, ώστε να διορθωνόμαστε για να παραμένουμε στο θέλημα του Θεού. Όταν υπακούμε στη συνείδησή μας, το αποτέλεσμα είναι να διορθώσουμε την πορεία μας και να έχουμε μεγάλη ευλογία από το Θεό. Ο Ιωάννης στην επιστολή του μιλάει γι' αυτό, παρόλο που δεν χρησιμοποιεί τη λέξη συνείδηση, το θέμα είναι φανερό εκεί ότι μιλάει γι' αυτό. Α Ιωάννου 3 κεφάλαιο εδάφιο 21-22, αγαπητοί, αν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία μπροστά στο Θεό. Και ό,τι αν ζητάμε, τα παίρνουμε από Αυτόν επειδή τηρούμε τις εντολές Του και πράττουμε τα αρεστά μπροστά Του. Μπορούμε να πούμε το ίδιο πράγμα, ότι έχουμε παρησία μπροστά στο Θεό και η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει. Προσέξτε λίγο το χαρακτηρισμό καλή συνείδηση που είπε ο Παύλος, αγαθή συνείδηση που γράφει εδώ. Η Αγία Γραφή μας μιλάει για άπτεστη συνείδηση, πράξεις κεφάλαιο 24, καθαρή συνείδηση, Α Τιμόθεο 3 κεφάλαιο. Και από την άλλη μεριά μας μιλάει επίσης για καυτηριασμένη συνείδηση, Α Τιμόθεο 4-2, μολυσμένη συνείδηση, Τίτο 1-15, πονηρή συνείδηση, Εβραίους 10-22. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αν τη συνείδηση μας την έχει δώσει ο Θεός, πώς γίνεται η συνείδηση να είναι μολυσμένη ή πονηρή? Προσέξτε, όπως θα δούμε σε λίγο, η συνείδηση δεν είναι αλάνθαστη. Και αυτό είναι σημαντικό. Η συνείδησή μας δεν είναι αλάνθαστη. Αν δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή εγώ, εντάξει, έχω ήσυχη τη συνείδησή μου, πάει να πει ότι είμαι εντάξει. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος μιλάει γι' αυτό και λέει, Α Κορινθίους 4-4, ότι η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σε τίποτα, αλλά με αυτό δεν είμαι δικαιωμένος, γιατί αυτός που με ανακρίνει είναι ο Κύριος. Δεν αρκεί μόνο να έχω αγαθή συνείδηση, χρειάζεται να είμαι και σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Το να έχεις ήσυχη τη συνείδησή σου δεν είναι αρκετό. Το ανάποδο όμως είναι τραγωδία. Δηλαδή το να ζεις με μια συνείδηση που σε ελέγχει διαρκώς. Οι συνέπειες το να παραβιάζεις τη συνείδησή σου είναι οι τύψεις. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία μιλάμε για τις Ερηνίες. Γυναίκες με μια φοβερή εμφάνιση, ντυμένες σε γκρίζα, με φίδια για μαλλιά, καταδίωκαν αυτόν που έκανε κάποιο τρομερό λάθος και τον βασάνιζαν και διανοητικά και σωματικά με τρομερούς τρόπους. Και αυτά είναι εικόνες, συμβολικές εικόνες, της μη αγαθής συνείδησης. Σας έχει ελέγξει ποτέ η συνείδηση σας καμιά φορά? Για να δω, κανένα χέρι, σας έχει ελέγξει η συνείδησή σας? Οκ, ωραία. Ο έλεγχος της συνείδησής μας
είναι τόσο παλιός όσο το ανθρώπινο γένος. Την πρώτη φορά που το βλέπουμε ήταν μέσα στον κήπο της Εδέμ. Ο Αδάμ και η Εύα, αισθανόμενοι ντροπή, ενοχή, κρύφτηκαν από το Θεό και κρύφτηκαν ο ένας από τον άλλον με τα φύλλα σικιάς, γιατί η ένοχη συνείδησή τους τους έκανε να κρύβονται. Ερώτημα. Μήπως νιώθω καμιά φορά έτσι? Μήπως προσπαθώ να κρυφτώ από τον Θεό? Μήπως προσπαθώ να κρυφτώ από κάποια άλλα πρόσωπα, γιατί θέλω να αποφύγω τις ενοχές που ανεβαίνουν μέσα μου κάθε φορά που τους βλέπω? Τους βλέπω και αμέσως τύψεις και ενοχές περνάνε μέσα στο μυαλό μου. Είχαν περάσει 13 χρόνια από τότε που οι αδερφοί του Ιωσήφ τον είχαν πουλήσει σκλάβο στους Μαδιανίτες. Βρίσκονται τώρα οι ίδιοι στην Αίγυπτο μπροστά στον άρχοντα της Αιγύπτου, που αγνοούν ακόμα ότι είναι στην πραγματικότητα ο αδερφός τους, και λένε όταν ήρθαν σε δυσκολία και σε θλίψη. Γένεση 42-21. Αληθινά είμαστε ένοχοι για τον αδερφό μας, επειδή είδαμε τη θλίψη της καρδιάς όταν μας παρακαλούσε και δεν τον εισακούσαμε. Γι' αυτό ήρθε πάνω μας αυτή η θλίψη. 13 χρόνια μετά τους κυνηγούν οι τύψεις της ένοχης συνείδησής τους. Λένε ότι ο χρόνος γιατρεύει πληγές. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο με τις ενοχές. Καμιά φορά κουβαλάμε μέσα μας ενοχές χρόνια τώρα που μας βαραίνουν. Μία με λύσεις, αδερφέ μου και αδερφή μου, να ασχοληθείς με τον έλεγχο της συνείδησής σου. Χρειάζεται άμεση δράση, αλλαγή στάσης, αμέσως. Μου αρέσει ο άνθρωπος του Θεού, ο Δαβίδ. Δύο φορές μέσα στην Αγία Γραφή μας λέει ότι ελέγχθηκε από τη συνείδησή του. Θυμάστε την έκφραση? Η καρδιά του Δαβίδ τον χτύπησε. Και τις δύο φορές που τον χτύπησε η καρδιά του, ο Δαβίδ αμέσως έσπευσε να αναγνωρίσει και να διορθώσει το λάθος του. Εντάξει, ξέρουμε και άλλα περιστατικά που δεν το χτύπησε τόσο η καρδιά του, γιατί αρεσκόταν πολύ ο εαυτός του και η σάρκα του. Αλλά σε αυτές τις δύο φορές που μας λέει ο Λόγος του Θεού για τον έλεγχο της συνείδησής του, την τρίτη φορά ήρθε από τον Άθαν η φωνή του Θεού, αυτές τις φορές που τον έλεγξε η συνείδησή του, αμέσως ο Δαβίδ έσπευσε να διορθωθεί. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά πράγματα για τα οποία ο Δαβίδ ονομάζεται άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Δεν ήταν ότι δεν έκανε λάθη, αλλά μόλις ένιωθε το λάθος μέσα στην καρδιά του, έσπευδε να το διορθώσει. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης. Η μεταμέλειά του ήταν χωρίς αμφιβολία αποτέλεσμα των τύψεων που ένιωθε. Αντί όμως αυτές οι τύψεις να γεννήσουν μια αληθινή μετάνοια και επιστροφή στο Θεό, να τον φέρουν πίσω στον Ιησού που πρόδωσε, μέσα στο ταραγμένο από τις τύψεις μυαλό του, προσπάθησε να κάνει τις τύψεις απλά να σταματήσουν και έδωσε ένα τραγικό τέλος στη ζωή του. Ακούστε το λίγο. Ο Θεός δεν μας έδωσε τη συνείδηση ως τιμωρία για να βασανιζόμαστε. Μας την έδωσε ως δώρο για να διορθωνόμαστε. Όταν η συνείδησή μας ελέγχει, δεν είναι τιμωρία από το Θεό για να μας βασανίζει. Είναι μια ευκαιρία από το Θεό να διορθωνόμαστε και να αλλάζουμε. Όταν λοιπόν η συνείδησή σου σε ελέγχει, χρειάζεσαι επιστροφή, όχι απλώς τύψεις. Χρειάζεσαι μετάνοια, όχι απλώς μεταμέλεια. Τόσο λοιπόν η Αγία Γραφή όσο και η ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα ανθρώπων που οι ενοχές τους οδήγησαν ακόμα και στην αγωνία, στην απελπισία, ακόμα και στην τρέλα. Θέλω μόνο ένα παράδειγμα να σας δώσω, γιατί μου άρεσε πολύ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα ξανακούσει ποτέ γι' αυτόν. Είναι ο βασιλιάς της Σκωτίας, ο Ιάκωβος ο Τέταρτος. Μέχρι τώρα, το μόνο που ήξερα για τον Ιάκωβο τον Τέταρτο ήταν ότι βασίλεψε μετά από τον Ιάκωβο τον Τρίτο και πριν από τον Ιάκωβο τον Πέμπτο. Όμως, καθώς έψαχνα, βρήκα το εξής περιστατικό. Ο Ιάκωβος ο Τέταρτος, όταν ήταν 15 ετών, μπλέχτηκε σε πόλεμο ενάντια στον ίδιο τον πατέρα του. Και στη διάρκεια αυτής της μάχης ο πατέρας του σκοτώθηκε. Ενώ ο ίδιος είχε πει να μην τον σκοτώσουν, κάτω από διευκρίνηση της συνθήκης σκοτώθηκε. Και ο Ιάκωβος ο Τέταρτος το έφερε αυτό πολύ βαριά μέσα στην καρδιά του και είχε τύψεις γι' αυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Οι ιστορικοί λοιπόν αναφέρουν ότι ο Ιάκωβος ένιωθε τόσες τύψεις
που για εξιλέωση φορούσε γύρω από τη μέση του μια βαριά σιδερένια αλυσίδα, στην οποία κάθε χρόνο πρόσθεται και έναν κρίκο ακόμα, για να την κάνει όλο και πιο βαριά. Τώρα, κάποιοι ιστορικοί λένε ότι φορούσε μόνο στη διάρκεια της Σαρακοστής, άλλοι λένε ότι φορούσε σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δεν έχει σημασία. Όπως και να έχει σημασία είναι ότι αυτή η βαριά αλυσίδα είναι μια εκπληκτική εικόνα και τραγική εικόνα των ενοχών που φέρνει μια ένοχη συνείδηση. Μια ένοχη συνείδηση γίνεται μια αλυσίδα που σε βαραίνει όλο και περισσότερο καθώς περνάει ο καιρός. Σε τυλίγει όλο και περισσότερο. Πώς λοιπόν κάποιος μπορεί να ζήσει όταν η συνείδησή του είναι ταραγμένη? Απλούστατα προσπαθεί να την κάνει να σιωπάσει. Προσέξτε κάτι πολύ σημαντικό για τη συνείδηση. Το είχα πει και νωρίτερα, είναι ώρα να το δούμε λίγο. Η συνείδηση διαμορφώνεται από το σύστημα αξιών που έχει κάθε πρόσωπο. Ελέγχει το άτομο όταν κάνει κάτι που θεωρεί λάθος, τον επιβραβεύει όταν κάνει κάτι που θεωρεί σωστό. Όταν λοιπόν ένα άτομο έχει ένα σωστό σύστημα αξιών, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, πιστεύω και θεωρώ ότι είναι καλό να είμαι ευγενικός, καλός, να συμπεριφέρομαι με καλοσύνη στους άλλους, να βοηθώ αυτούς που έχουν ανάγκη, να υπηρετώ ανθρώπους, να είμαι μαζί με τον Θεό, να προσεύχομαι κτλ. Όταν λοιπόν ένα άτομο έχει ένα σωστό σύστημα ηθικών αξιών, τότε η συνείδησή του λειτουργεί όπως ο Θεός σκόπευε να λειτουργεί. Όταν κάνω κάτι που είναι λάθος, που είναι έξω από αυτά, με ελέγχει και με επαναφέρει στον δρόμο του σωστού, στον δρόμο των βιβλικών αξιών, στον δρόμο της αλήθειας. Όταν όμως ο άνθρωπος λόγω της ανατροφής του ή λόγω της επιλογής του υιοθετεί ένα διαφορετικό σύστημα αξιών, η συνείδησή του διαμορφώνεται ανάλογα. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε μέσα σε μια κοινωνία κανίβαλου. Αυτός ο άνθρωπος, μεγαλώνοντας, δεν νιώθει ότι είναι λάθος να είναι κανίβαλος. Οι αξίες της κοινωνίας στην οποία μεγάλωσε διαμορφώνουν τη συνείδησή του. Το καταλαβαίνουμε? Επίσης, οι επιλογές που κάνουμε διαμορφώνουν τη συνείδησή μας. Πάρτε για παράδειγμα έναν άνθρωπο που ξεκινάει να κλέβει. Τις πρώτες φορές που κλέβει, κλέβει και η καρδιά του χτυπάει γρήγορα. Αισθάνεται ότι κάνει λάθος. Φοβάται μην τον πιάσουνε. Νιώθει άσχημα. Γιατί η συνείδησή του διαμαρτύρεται. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος, σε αυτό το σημείο, πρέπει, καλείται, να κάνει μια επιλογή. Ή θα υπακούσω στη φωνή της συνείδησής μου και θα σταματήσω να κλέβω, ή θα αδιαφορήσω για τη συνείδησή μου και θα συνεχίσω να κάνω το λάθος. Και όταν παίρνει αυτό το δρόμο, σιγά-σιγά, καθώς συνεχίζει αυτόν τον τρόπο της ζωής, η συνείδησή του αρχίζει και αλλοιώνεται. Και σταματάει να τον ελέγχει τελικά όταν κλέβει. Αυτός ο άνθρωπος έχει πια καυτηριάσει τη συνείδησή του. Μια μικρή λεπτομέρεια. Μην φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος πια είναι τελείως ασυνείδητος. Δεν έχει καμιά συνείδηση. Αυτός ο άνθρωπος θα εξακολουθήσει να νιώθει έλεγχο από τη συνείδησή του αν για παράδειγμα σκοτώσει έναν άνθρωπο. Αλλά όχι αν κλέψει έναν άνθρωπο. Αρχίζουμε και μπαίνουμε λίγο στο πώς η κοινωνία μας βλέπει κάποια πράγματα. Ελεγχόμαστε. Αν βρούμε ένα πορτοφόλι στον δρόμο και κάποιον να ψάχνει και εμείς σκύψουμε διακριτικά και το βάλουμε στην τσέπη μας, θα ελεγχτούμε, έτσι δεν είναι? Αν πάμε στο μαγαζί και πάρουμε μια μπλούζα χωρίς να κόψουμε απόδειξη, θα ελεγχτούμε? Αρχίζετε, καταλαβαίνετε τι λέω? Πώς οι αξίες τριγύρω μας, οι επιλογές που κάνουμε διαμορφώνουν τη συνείδησή μας. Και θα μας πει ο καταστηματάρχης, έλα, κάνει 50 ευρώ για σένα χωρίς απόδειξη μεταξύ μας, ξέρεις, θα σου δώσω 40 ευρώ και φεύγουμε και χαρούμενοι κιόλας που γλιτώσαμε λεφτά. Και η συνείδησή μας αρχίζει να καυτηριάζεται. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν που η Γραφή ονομάζει καυτηριασμένη συνείδηση. Όπως βάζεις ένα καυτό σίδερο ή κάτι άλλο καυτό πάνω σε μια πληγή για να σταματήσει να αιμορραγεί, έτσι και η συνείδηση σταματάει να ελέγχει. Βέβαια, και δεν μιλάμε για καυτηριασμούς της σύγχρονης ιατρικής, μιλάμε για τα μέσα εκείνης εποχής. Όταν καυτηριάζει κάτι, αφήνει για πάντα σημάδι.
Και αυτό είναι το νόημα. Αφήνει για πάντα σημάδι στην ψυχή. Ένα πρόσωπο με τέτοια συνείδηση δεν δέχεται εύκολα διόρθωση σε αυτό το θέμα. Μπορεί να αμαρτάνει ασύστολα, να φέρεται στους άλλους με σκληρότητα, χωρίς συμπόνια, να ξεγελάει ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό του και να πιστεύει ότι έχει και δίκιο που κλέβει τους άλλους, γιατί η κοινωνία τον αδίκησε, γιατί και αυτοί κλέβουν άλλους και πάει λέγοντας. Χίλιες δύο δικαιολογίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένας τρόπος για να σιωπάσει η φωνή της συνείδησης μέσα σε κάποιον άνθρωπο είναι να αρνείται συστηματικά να υπακούσει στον έλεγχο της συνείδησής του. Να προβάλλει δικαιολογίες. Ας σκεφτόμαστε λίγο. Μήπως συμβαίνει κάτι και με μένα το ίδιο. Μήπως η συνείδησή μου με ελέγχει και εγώ φέρνω συνέχεια δικαιολογίες και λέω «Μα δεν πειράζει να έτσι, να αλλιώς». Άλλοι πάλι προσπαθούν να πνίξουν τη φωνή της συνείδησής τους μέσα σε πάθη και μέσα σε εθισμούς που θα καταφέρουν να τους κάνουν να ξεφύγουν από την πραγματικότητα. Με ενοχλεί η συνείδησή μου, πάω και πίνω 5 ουίσκι και δεν καταλαβαίνω τίποτα μετά και είμαι χαρούμενος. Αλλά φυσικά αυτό στην πραγματικότητα δεν βοηθάει και κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα. Ένας διαφορετικός τρόπος για να καθησυχάσει κάποιος τη συνείδησή του είναι να κάνει κάποια καλά πράγματα σε αντιστάθμισμα του λάθους του. Εντάξει. Ορισμένοι άνθρωποι, για παράδειγμα, ελεγχόμενοι από τη συνείδησή τους, για τα λάθη τους, για τα πάθη τους, προσπαθούν και κάνουν φιλανθρωπικό έργο, βοηθάνε φτωχούς, προσφέρουν χρήματα, γενικώς κάνουν διάφορα καλά έργα. Μέσα στο μυαλό τους εξακολουθούν να κάνουν τα λάθη τους, να νιώθουν έλεγχο για τα λάθη τους και προσπαθούν να βεβαιώσουν τη συνείδησή τους. Εντάξει, δεν πειράζει που έκανα εκείνο, από τη στιγμή όμως που έκανα το άλλο και το άλλο και το άλλο, είμαι εντάξει. Και έτσι σιγά σιγά αυτό γίνεται ένας τρόπος ζωής και αρχίζει και σωπαίνει η συνείδησή τους. Προσέξτε, θα πει κάποιος, μα το ίδιο δεν έκανε και ο Ζακχαίος. Ο Ζακχαίος δεν είπε, μετανοώ, δίνω τη μισή μου περιουσία στους φτωχούς, αν κάποιος τον έβλαψα, δεν έκανε και αυτός καλά έργα. Η διαφορά είναι η εξής. Ο Ζακχαίος τα έκανε όλα αυτά ως έμπρακτη απόδειξη της μετάνοιας και της αλλαγής της ζωής του. Δεν συνέχισε να κάνει τα ίδια λάθη και ως αντιστάθμισμα έδινε και στους φτωχούς. Έδωσε στους φτωχούς για να κάνει αποκατάσταση για τα λάθη του παρελθόντος και σταμάτησε να κάνει τα λάθη. Αυτή είναι η διαφορά. Εδώ μιλάμε για περιπτώσεις ανθρώπων που εξακολουθούν να κάνουν τα ίδια λάθη και προσπαθούν να τα αντισταθμίσουν. Ξανά μια παύση σε αυτό το σημείο. Σκέψου λίγο τον εαυτό σου. Έχεις ζητήματα στη ζωή σου για τα οποία σε ελέγχει η συνείδησή σου? Και πώς αντιδράς στον έλεγχο της συνείδησής σου? Μήπως προσπαθείς να δείξεις μια καλή εικόνα προς τα έξω, κάνοντας καλά έργα, δείχνοντας μια καλή εικόνα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να σε ελέγχει η συνείδησή σου για κάποια πράγματα. Ένα δεύτερο παράδειγμα προσπάθειας να καθησυχάσουμε τη συνείδησή μας είναι η θρησκεία. Ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα με το προηγούμενο, μόνο που τώρα τα καλά μας έργα εδώ είναι θρησκευτικά έργα. Προσεύχομαι πολύ. Νηστεύω πολύ, εξομολογήσεις, μετάνοιες, μελέτες, αγρυπνίες και άλλα. Και το λέω αυτό σαν ξεχωριστή κατηγορία για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι επειδή είμαστε άνθρωποι της πίστης και άνθρωποι της Εκκλησίας, είναι πολύ εύκολο αν δεν προσέξουμε να γίνουμε άνθρωποι της θρησκείας. Να κάνουμε απλώς θρησκευτικά έργα για να καθησυχάσουμε τη συνείδησή μας. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί αυτή η προσπάθεια καθησυχασμού της συνείδησής μας είναι πολύ ύπουλη. Υποτίθεται ότι αυτά τα καλά έργα τα κάνουμε προς τον Θεό και για τον Θεό. Πιστεύετε στα αλήθεια ότι ο Θεός θα ωφεληθεί αν εγώ κάνω 2 ώρες παραπάνω προσευχή? Δηλαδή τι θα κερδίσει ο ύψιστος? Τι θα προσφέρω εγώ στο Θεό που δεν το έχει ήδη? Θα τον κάνω να γίνει πιο ένδοξος αν εγώ νηστεύω 3 φορές την εβδομάδα? Στο Θεό τα κάνουμε στα αλήθεια αυτά? Αδερφοί, τα έργα της θρησκείας δεν είναι αρκετά για να ησυχάσουν τη συνείδησή μας. Ακούστε τι λέει στην προς Εβραίους 9:9. Η οποία σκηνή ήταν υπόδειγμα στον τότε παρόντα καιρό, κατά τον οποίο προσφερόταν δώρα και θυσίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν τέλειο κατά τη συνείδηση εκείνων που λάτρευε. Όλες τις θυσίες να έκανες, δεν ήταν αρκετό για να καθησυχάσεις τη συνείδησή σου. Κάποιος άνθρωπος που ήταν αρκετά πλούσιος είπε, αν ήταν θέμα χρημάτων, θα αγόραζα μια νταλίκα κεριά και ένα φορτηγό λιβάνι και θα ήμουν μια χαρά. Είχα αρκετά χρήματα για να το κάνω. Δεν αρκούσαν.
Κλασικό παράδειγμα ανθρώπου που προσπαθούσε να καθησυχάσει τη συνείδησή του με θρησκευτικές πράξεις ήταν ο βασιλιάς Σαούλ. Ήξερε ότι ο Θεός τον είχε διατάξει να εξολοθρεύσει τους Αμαλικίτες, να εξολοθρεύσει τα πάντα. Αυτός όμως παρήκουσε, ξέροντας ότι έκανε λάθος και ξεγελώντας τη συνείδησή του με τη δικαιολογία ότι πήρε από τα πρόβατα των Αμαλικιτών για να προσφέρει θυσίες στον Θεό. Τι ακριβώς δηλαδή θα κέρδιζε ο Θεός από αυτές τις θυσίες? Άντε και πρόσφερες και 1000 βόδια μπροστά του. Και τι θα κέρδιζε ο Θεός? Ας ακούσουμε ξανά και στα αυτιά μας τα λόγια του Σαμουήλ προς τον Σαούλ. Μήπως ο Κύριος αρέσκεται στα ολοκαυτώματα και στις θυσίες, όπως το να υπακούμε στη φωνή του Κυρίου? Δες η υποταγή είναι καλύτερη από τη θυσία, η υπακοή παρά το πάχος των κρυαριών. Επειδή η απήθεια είναι όπως το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα όπως η ασέβεια και η ειδωλολατρία. Ξανά ας κάνουμε μια στάση. Ας εξετάσουμε τους εαυτούς μας. Έχω ακούσει αδερφούς να ρωτάνε άλλους, πώς είσαι αδερφέ, πώς είσαι αδερφή, προσεύχεσαι, λατρεύεις το Θεό, διαβάζεις τη γραφή σου? Και πιστεύω ότι είναι καλές και σημαντικές ερωτήσεις, γιατί είναι ζωτική σημασία για τον χριστιανό να προσεύχεται, να λατρεύει και να μελετά τη γραφή του. Ωστόσο, ένα δεύτερο ερώτημα που πρέπει να κάνουμε, και αυτή τη φορά να το κάνουμε στους εαυτούς μας, όχι στους άλλους, είναι το εξής. Γιατί προσεύχομαι, γιατί λατρεύω, γιατί μελετάω τη γραφή? Το κάνω πραγματικά από αγάπη για τον Θεό ή για να καθησυχάσω τη συνείδησή μου? Είναι έργα αγάπης, πίστης αληθινής ή είναι έργα θρησκείας για να εξευμενιστώ μπροστά στο Θεό? Μέχρι τώρα έχω χρησιμοποιήσει επίτες μια έκφραση που χρησιμοποιείται πολύ τριγύρω, αλλά δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή η ήσυχη συνείδηση. Έχω τη συνείδησή μου ήσυχη. Αυτό δεν υπάρχει στη Γραφή. Να σας πω γιατί. Πολλοί άνθρωποι θέλουν απλώς να έχουν τη συνείδησή τους ήσυχη, να μην τους ελέγχει. Και προσπαθούν να το κάνουν αυτό με διάφορους τρόπους. Ο Θεός δεν θέλει να έχει τη συνείδησή σου ήσυχη. Ο Θεός θέλει η συνείδησή σου να έχει δυνατή, ξεκάθαρη φωνή. Και όποτε χρειάζεται να μιλάει, να μιλάει δυνατά και ξεκάθαρα. Γιατί ακριβώς κανένας μας δεν είναι αλάνθαστος, εκτός αν είστε εδώ πέρα, δεν ξέρω. Αν είναι κανένας εδώ, ας μου πει, να του δώσω το μικρόφωνο να μας πει πώς το καταφέρνει. Επειδή κανένας μας λοιπόν δεν είναι αλάνθαστος εδώ, είναι σπουδαίο να ακούμε τη φωνή της συνείδησής μας, να υποτασσόμαστε στον έλεγχό της, να διορθώνουμε την πορεία μας. Και επειδή η συνείδησή μας, αρκεί βέβαια η συνείδησή μας να είναι σε ευθυγράμμιση με το θέλημα του Θεού. Να μην είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, φημωμένη, δηλητηριασμένη, καυτηριασμένη, μολυσμένη. Να είναι μια καθαρή, αγαθή, δυνατή συνείδηση μέσα στις καρδιές μας. Και αν, αδερφέ μου, εγώ έχω κάνει τόσα λάθη στο παρελθόν και είμαι λίγο για κάποια θέματα σε εκείνες τις κατηγορίες που ανέφερες νωρίτερα, τι γίνεται? Δόξα στον Θεό που ο Θεός έχει προμηθεύσει έναν τρόπο για να καθαριστεί και να επιδιορθωθεί το μυαλό μας, η ψυχή μας, αλλά και η συνείδησή μας. Η προς Εβραίους 10 κεφάλαιο εδάφιο 22 μας καλεί να πλησιάζουμε τον Θεό με αληθινή καρδιά, με πληροφορία πίστης, έχοντας τις καρδιές μας καθαρισμένες από πονηρή συνείδηση. Πώς θα γίνει αυτό? Ο έλεγχος της συνείδησης φεύγει μόνο όταν αντιμετωπίσουμε την ενοχή μας. Η συνείδηση μας ελέγχει γιατί σε κάτι φταίξαμε. Και πώς το διορθώνουμε αυτό? Είτε το διορθώνουμε είτε ζητάμε συγχώρεση γι' αυτό. Τώρα, συγχώρεση από ποιον? Μα φυσικά από το Θεό. Όχι μόνο. Υπάρχουν περιπτώσεις που όταν κάνουμε κακό σε κάποιον άλλον, πληγώνουμε κάποιον άλλον, κακολογούμε, βλάπτουμε κάποιον άλλον, δεν αρκεί μόνο να συγχωρούμε μπροστά στο Θεό. Αν πας και προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και εκεί θυμηθείς ότι ο αδερφός σου έχει κάτι εναντίον σου, μην ζητήσεις συγχώρεση από το Θεό. Άσε το δώρο σου, περίμενε, πήγαινε συμφιλιώσου με τον αδερφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε το δώρο σου στο Θεό. Αν ο αδερφός μου έχει κάτι εναντίον μου. Εντάξει, το να έχει ο αδερφός μου κάτι εναντίον μου δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο κακός, με έκανε, μου είπε κάτι. Σημαίνει ότι εγώ του έκανα κάτι και γι' αυτό
έχει κάτι εναντίον μου. Εκεί λοιπόν δεν αρκεί να συμφιλειωθούμε με τον Θεό, να ζητήσουμε συγχώρεση από τον Θεό, πρέπει να συμφιλειωθούμε και με τον αδερφό μας. Όταν όμως το κάνουμε αυτό, επειδή κάθε αμαρτία τελικά δεν είναι μόνο απέναντι στον συνάνθρωπό μας, είναι και αμαρτία απέναντι στον Θεό που τον έφτιαξε, πρέπει να ζητήσουμε συγχώρεση και από τον Θεό και να επιστρέψουμε που, τι μας καθαρίζει, τι μας απαλύνει τις πληγές, τι συγχωρεί τις αμαρτίες μας, το αίμα του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι επίσης η απάντηση για τη συνείδησή μας. Το αίμα του Χριστού, ο οποίος διαμέσου του αιωνίου πνεύματος πρόσφερε τον εαυτό του χωρίς ψεγάδι στο Θεό, θα καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρά έργα στο να λατρεύετε τον ζωντανό Θεό. Εβραίους 9:24. Τι ώρα πρέπει να τελειώσω, Γιώργο? Ωραία, μία παρατέταρο βέβαια δεν κάναμε διάλειμμα, μου θυμίζουν, άρα 12.30 περίπου θα τελειώσω. Αν κουραστείτε πολύ, φύγετε, θα το δείτε μετά στο YouTube. Το αίμα του Χριστού λοιπόν καθαρίζει τη συνείδησή μας. Κοιτάξτε λίγο πώς αυτός ο καθαρισμός της συνείδησής μας περιγράφεται και στον προφήτη Ισαΐα. Θυμόμαστε το 6 κεφάλαιο του Ισαΐα, Ναι, ξέρω ότι όλοι θυμάστε ότι είναι μετά το 5, ναι, και πριν από το 7. Το 6 κεφάλαιο λοιπόν του Ισαΐα μας μιλάει για εκείνη την όραση που είδε ο Ισαΐας. Στο πρώτο κεφάλαιο στην αρχή μας λέει πότε προφήτευσε ο Ισαΐας από την, στην βασιλεία του βασιλιά Οζία και τους υπόλοιπους βασιλιάδες. Και στο 6 κεφάλαιο μας λέει ότι το χρόνο που πέθανε ο Οζίας. Που σημαίνει ότι ήδη ο Ισαΐας ήταν προφήτης. Αυτό το όραμα που διαβάζουμε στο 6 κεφάλαιο δεν είναι η αρχή της κλίσης του Ισαΐα. Ο Ισαΐας ήταν ήδη προφήτης, προφήτευσε στη βασιλεία του Οζία και όταν πέθανε ο Οζίας βλέπει αυτό το όραμα. Δεν είναι ένας άνθρωπος αμαρτωλός, είναι ένας άνθρωπος προφήτης του Θεού. Και ξαφνικά βλέπει το όραμα. Όλοι το θυμόμαστε. Ο Κύριος εμφανίζεται πάνω σε ένα θρόνο υπερυψηλό. Τα πάντα σύονται και χάνονται. Τριγύρω του φαίνονται άγγελοι, τα σεραφείμ, να δοξάζουν τον Θεό και να κάνουν τόσο δυνατό θόρυβο, τόσο ένδοξα όντα που φλέγονται μπροστά στην παρουσία του Κύριου και να φωνάζουν το ένα στο άλλο: Άγιος, 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 ο Κύριος των δυνάμεων. Όλη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του. Και καθώς ο Ισαΐας το βλέπει όλο αυτό, ξαφνικά ελέγχεται η συνείδησή του και λέει: Ταλέπορος άνθρωπος, εγώ χάθηκα. Για τον λόγο ότι είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη που κατοικώ ανάμεσα σε λαό με ακάθαρτα χείλη. Τι συμβαίνει εδώ? Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Ισαΐας δεν ένιωθε την ενοχή του μπροστά στο Θεό. Δεν ελεγχόταν από τη συνείδησή του. Ήταν προφήτης, ήταν υπηρέτης του Κυρίου. Ενδεχομένως στα μάτια του και σίγουρα στα μάτια κάποιων άλλων ήταν ο άνθρωπος του Θεού πιο ψηλά από τους υπόλοιπους αμαρτωλούς ανθρώπους της κοινωνίας του. Όταν όμως η συνείδηση του ξυπνάει, ο ίδιος αναγνωρίζει ότι είναι ένα με το λαό του. Άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη ανάμεσα σε λαό με ακάθαρτα χείλη. Αναγνωρίζει τη δική του αμαρτία. Γιατί? Τι ήταν αυτό που ξύπνησε τη συνείδησή του? Μας το λέει ο ίδιος ο Ισαΐας. Επειδή τα μάτια μου είδαν τον Κύριο των δυνάμεων. Είναι η παρουσία του Κυρίου. Είναι η φανέρωση της αγιότητάς του. Είναι το να δεις τον εαυτό σου μπροστά στην απόλυτη καθαρότητα του Θεού που εκεί η συνείδησή μας ξυπνάει και αρχίζει και φωνάζει. Δεν είσαι όπως ο Θεός είναι. Δεν είμαι όπως ο Θεός είναι. Μπροστά στην απόλυτη καθαρότητα του προσώπου του, μπροστά στο διαπεραστικό φως της αγιότητάς του, η συνείδησή μας δεν αντέχει να μείνει σιωπηλή. Να γιατί είναι τόσο σημαντικό να συναντάμε τον Θεό. Να γιατί είναι τόσο σημαντικό, είτε μέσα από την προσευχή, είτε μέσα από το λόγο του, είτε μέσα από την ημνοδία, είτε μέσα από τα πνευματικά χαρίσματα, είτε μέσα από τις γλώσσες, είτε μέσα από οτιδήποτε, να συναντάμε αληθινά, ουσιαστικά, βαθιά το Θεό, γιατί όλα μέσα μας ξυπνούν και όλα μέσα μας μας κάνουν να διορθωνόμαστε. Στη συζήτησή μας για τη συνείδηση, έχω παραβλέψει μία ακόμα
έκφραση που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Και νομίζω ότι θα ήταν λυπής η συζήτησή μας αν δεν το ανέφερα και αυτό. Υπάρχει ένας χαρακτηρισμός της συνείδησης, στον οποίο δεν αναφέρθηκα ως τώρα. Η αδύναμη συνείδηση. Προσέξτε λίγο κάτι. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είπα νωρίτερα ότι η συνείδησή μας διαμορφώνεται από το σύστημα αξιών κάθε ατόμου. Δηλαδή, μας ελέγχει όταν κάνουμε κάτι που θεωρούμε λάθος, μας επιβραβεύει όταν κάνουμε κάτι που θεωρούμε σωστό. Και έφερα κάποια παραδείγματα ανθρώπων που κάναν κάτι λάθος και δεν ένιωθαν ότι είναι λάθος. Η αδύναμη συνείδηση είναι όταν συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο. Να κάνεις κάτι σωστό και να νιώθεις ότι είναι λάθος. Όταν έχουμε μέσα μας ένα αδύναμο ή ανώριμο σύστημα αξιών, η συνείδησή μας γίνεται αδύναμη. Αν έχουμε ένα στέρεο, καλά πληροφορημένο σύστημα αξιών, παράγει μια δυνατή συνέστηση του ότι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Στη χριστιανική ζωή, η συνείδηση ενός πιστού μπορεί να διαμορφωθεί από λανθασμένη ή μερική κατανόηση των πνευματικών αληθιών. Δεν καταλαβαίνουμε σωστά το Λόγο του Θεού και παράγεται μέσα μας μια συνείδηση η οποία μας ελέγχει ακόμα και για πράγματα που δεν είναι στην πραγματικότητα λάθος. Δημιουργεί μέσα μας αισθήματα ενοχής και ντροπής για ασήμαντα πράγματα, για πράγματα που δεν είναι λάθος. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς οριμάζουμε πνευματικά, καθώς αυξανόμαστε στην κατανόηση του Λόγου του Θεού, διορθωνόμαστε και δυναμώνει η συνείδησή μας. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα λίγο για να καταλάβετε περίπου τι λέω, γιατί ξέρω ότι ακούγεται λίγο θεωρητικό όλο αυτό. Θυμάμαι μια από τις πρώτες φορές που νίστεψα. Ήμουνα μαθητής, νομίζω στην τρίτη γυμνασίου τότε, και έκανα νηστεία. Και σε κάποιο διάλειμμα ήρθε ένας συμμαθητής μου και μου έδωσε μια καραμέλα. Ασυναίσθητα την πήρα και την έφαγα. Και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι εκείνη την ημέρα έκανα νηστεία. Δεν φαντάζεστε πόσο χάλια ένιωσα. Με πλημμύρισαν αισθήματα ενοχής γιατί χάλασα την νηστεία. Στο μυαλό μου, οι κανόνες και το τυπικό της νηστείας, ότι έπρεπε να μην φάω τίποτα από το πρωί μέχρι το βράδυ ή τέλος πάντων όσο αντέξω, ήταν πιο σημαντική από την πνευματική διάσταση της νηστείας. Η συνείδησή μου με έλεγξε για κάτι ασήμαντο. Τι έφαγα, μια καραμέλα έφαγα. Όμως στο μυαλό μου εγώ θεώρησα ότι πάει χάλασα την νηστεία. Και μετά τι να κάνω, αφού τη χάλασα που τη χάλασα, συνέχισα να τρώω την υπόλοιπη μέρα. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να μου πει, και τι έγινε. Μα δεν το έκανες επίτηδες. Ο Θεός δεν θα το μετρήσει αυτό. Συνέχισε να κάνεις την νηστεία σου κανονικά. Βλέπετε, η συνείδησή μου ήταν αδύναμη. Εγώ έτσι είχα μάθει. Ότι αυτοί είναι οι κανόνες και έτσι πρέπει. Έτσι και παραβείς έναν κανόνα, έστω και μια καραμέλα να φας, μια μπουκιά νερό, μια μπουκιά ψωμί να φας ή μια γουλιά νερό, πάει χάλασε η νηστεία. Πρέπει να ξεκινήσεις ξανά από την αρχή την επόμενη μέρα ή πότε άλλο τι είναι. Χρειάστηκε να οριμάσω στην πίστη, να οριμάσω στην κατανόηση του Λόγου του Θεού για να το μάθω αυτό. Η Αγία Γραφή τώρα μας μιλάει για τέτοιες περιπτώσεις στην Α' Κορινθίους κεφάλαιο 8, όπου ο Απόστολος Παύλος απαντάει σε μια ερώτηση των Κορίνθιων σχετικά με τα ειδωλόθητα. Το ρωτάνε λοιπόν και του λένε, μπορούμε να τρώμε ειδωλόθητα. Τα ειδωλόθητα τώρα ήταν κρέατα, θυσίες, που τις πρόσφεραν ως θυσία σε κάποιον Θεό. Στο Δία, στον Άρη, στον Ποσειδώνα. Και στη συνέχεια, ξέρετε, οι αρχαίοι Έλληνες, εμείς έχουμε στο μυαλό μας τις εκκλησίες και το πώς λειτουργούμε, πάμε, κάνουμε προσευχή. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν λάτρευαν έτσι τους θεούς τους. Καμιά φορά κάνανε και καμιά προσευχή, καμιά φορά ρίχνανε και λίγο θυμίαμα εκεί μπροστά στο Θεό, αλλά η βασική τους λατρεία ήταν να πάνε, να προσφέρουν ένα ζώο, να το σφάξουν, να το ψήσουν και καθόταν μετά μέσα στο τραπέζι, στο ναό μέσα των ειδώλων και τρώγανε από αυτό το κρέας και με αυτόν τον τρόπο λατρεύανε το Θεό τους. Και φυσικά υπήρχαν και άλλοι τρόποι, δεν είναι τις ώρες τώρα. Αυτά λοιπόν ήταν τα ειδωλόθητα. Τώρα καμιά φορά αυτά τα κρέατα περίσσευαν. Δεν μπορούσαν να τα φάνε όλα. Και τι κάνανε, τα πουλούσαν μετά στην αγορά. Και μπορούσε κάποιος να πάει και να αγοράσει από αυτά τα κρέατα και να πάει σπίτι του να φάει. Και εκεί λοιπόν γεννήθηκε ένα ερώτημα. Πρέπει να τρώμε από αυτά τα κρέατα ή όχι. Είναι κρέατα που έχουν προσφερθεί στους θεούς.
κάνει σε εμάς τους χριστιανούς να τρώμε τέτοια πράγματα? Τους λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, εκεί στην Α Κορινθίους 8. Όσο λοιπόν για το αν θα τρώει κάποιος ειδωλόθητα, ξέρουμε ότι το είδωλο δεν είναι τίποτα μέσα στον κόσμο, καθώς δεν υπάρχει κανένας άλλος Θεός παρά μονάχα ένας. Με άλλα λόγια, γιατί τους λέει, αφού δεν υπάρχουν Θεοί, στην πραγματικότητα αυτό το κρέας είναι απλό κρέας. Δεν έχει προσφερθεί στους Θεούς, δεν υπάρχουν Θεοί. Επομένως, μπορείς μια χαρά να πάρεις και να το φας σαν κανονικό κρέας. Συνεχίζει όμως και λέει, αλλά δεν υπάρχει σε όλους αυτή η γνώση. Δεν το βλέπουν όλοι έτσι. Μερικοί με τη συνείδηση του ειδώλου τρώνε μέχρι σήμερα το ειδωλόθητο ως ειδωλόθητο. Και η συνείδησή τους, καθώς είναι ασθενής, μολύνεται. Βλέπετε την αδύναμη συνείδηση. Θεωρούσαν κάποιοι χριστιανοί ότι αφού αυτό το κρέας έχει προσφερθεί στον Δία, αν φάω από αυτό είναι σαν να λατρεύω το Δία. Επομένως, απαγορεύεται να φάμε από αυτό το κρέας. Ενώ το φαγητό ήταν απλό φαγητό, το κρέας ήταν απλό το κρέας, οι ίδιοι με το να φάνε από αυτό το φαγητό λατρεύανε το Δία. Έτσι νιώθανε μέσα στη συνείδησή τους. Και γι' αυτό το λόγο η συνείδησή τους το θεωρούσε αμαρτία. Και να σας πω κάτι, ήταν αμαρτία σε αυτούς. Πραγματικά ήταν αμαρτία σε αυτούς. Το ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, πάλι μιλώντας για τα φαγητά, στο Ρωμαίους 14:14. Ξέρω και είμαι πεπισμένος στον Κύριο ότι δεν υπάρχει τίποτα ακάθαρτο από μόνο του. Παρά σε εκείνον που στοχάζεται κάτι ότι είναι ακάθαρτο, σε αυτόν είναι ακάθαρτο. Με άλλα λόγια, αν το τρως και θεωρείς ότι αμαρτάνεις, πράγματι αμαρτάνεις μπροστά στο Θεό. Και έτσι ο Παύλος συστήνει τώρα τους αδερφούς της Κορίνθου που είχαν τη δυνατή συνείδηση, προσέξτε, αυτούς που ήταν οι όριμοι, που είχαν τη δυνατή συνείδηση, που είχαν τη σωστή γνώση ότι το φαγητό είναι απλό φαγητό, τους συνιστά και τους λέει να περιορίσουν τη δική τους ελευθερία για να μην σκανδαλιστούν οι αδύναμοι αδερφοί. Και τους το λέει ως εξής: αν κάποιος δει εσένα που έχεις γνώση να κάθεσαι μέσα σε ναό ειδώλων, δεν θα ενθαρρυνθεί η συνείδησή του που είναι ασθενής στο να τρώει ειδωλόθητα? Και εξαιτίας της γνώσης σου θα απολεστεί ο ασθενής αδερφός για τον οποίο πέθανε ο Χριστός. Προσέξτε ότι το θέμα εδώ δεν είναι αν θα φάω ή δεν θα φάω, οι προσωπικές προτιμήσεις. Το θέμα είναι ότι θα απολεστεί ο ασθενής αδερφός. Αυτός ο αδερφός θα πέσει από την πίστη και θα χαθεί. Θα απομακρυνθεί από τον Χριστό. Και το δικαίωμά μου να τρώω απλό κρέας, τα ειδωλόθητα γιατί είναι απλό κρέας, καταστρέφει τους αδερφούς και μας κάνει να αμαρτήσουμε κι εμείς. Αμαρτάνοντας όμως έτσι στους αδερφούς και προσβάλλοντας την ασθενή του συνείδηση στο Χριστό, αμαρτάνεται. Όταν λοιπόν τους λέει υπάρχουν αδερφοί με αδύναμη συνείδηση και υπάρχει ο κίνδυνος να πέσουν από την πίστη, αυτό σημαίνει σκανδαλίζουμε, και να χαθούν, ο λόγος του Θεού συμβουλεύει εμάς τους δυνατούς να περιορίσουμε θελοντικά την ελευθερία μας για χάρη τους. Αλλά και από την άλλη μεριά, πόσο θα αφήσουμε τον ασθενή αδερφό να είναι ασθενής αδερφός? Θα τον αφήσουμε για πάντα να είναι εκεί αδύναμος, να προσβάλλει τη συνείδησή του? Πρέπει να βοηθήσουμε τον αδύναμο αδερφό να οριμάσει, να μεγαλώσει πνευματικά μέσα από τον λόγο του Κυρίου και τη λατρεία προς τον Κύριο, ώστε να φτάσει στο σημείο να μην κατακρίνει τον εαυτό του σε εκείνο το οποίο παραδέχεται. Βλέπετε, όταν ο Θεός μας δίνει κάποιες εντολές, μας δίνει και τη δύναμη να τις εκτελέσουμε. Όταν εμείς βάζουμε στον εαυτό μας κάποιες εντολές που ο Θεός δεν μας έχει δώσει, παλεύουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Και κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα πέσουμε. Και θα φάμε με αμφιβολία και θα αμαρτήσουμε. Γι' αυτό και λέει εκεί η Ρωμαίους 14:22, όποιος αμφιβάλλει, αν φάει, κατακρίνεται, επειδή δεν τρώει από πίστη και κάθε τι που δεν γίνεται από πίστη είναι αμαρτία. Ωραία. Τώρα κάπου σε αυτό το σημείο πρέπει να τα μαζέψω όλα μαζί. Φτάνουμε στο τέλος. Στο πρώτο από τα 6-7. Η συνείδησή μας είναι μια μεγάλη ευλογία. Μας έχει δοθεί από το Θεό για να καθοδηγήσει την πορεία της ζωής μας. Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί η συνείδησή μας μπορεί να επηρεαστεί από τις αποφάσεις μας και τη ζωή μας. Αν τρέφουμε το νου μας με την υγιή διδασκαλία του Λόγου του Θεού, αν τρέφουμε το πνεύμα μας με τη λατρεία μπροστά στο πρόσωπο του Κυρίου, τότε, καθώς συναντάμε τον Κύριο, η συνείδησή μας θα είναι αγαθή, καθαρισμένη, ένας σωστός καθοδηγητής μας. Και πάλι βέβαια θα πρέπει να μην αρκούμαστε μόνο στη φωνή της συνείδησής μας. Λέει ο Παύλος αλλού, Ρωμαίους 9:1, σας λέω αλήθεια, αν Χριστό δεν ψεύδομαι, έχοντας τη συνείδησή μου να συμμαρτυρεί μαζί μου με επιβεβαίωση από το Άγιο Πνεύμα.
Αυτά που λέει και η συνείδησή του και επιβεβαίωση από το Άγιο Πνεύμα, όλα μαζί δένουν και έτσι μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Αν από την άλλη μεριά αμελούμε τη συνείδησή μας, αμελούμε τη σχέση μας με τον Θεό, αφήνουμε τον κόσμο να βάλει τις δικές του αξίες μέσα μας, δεν πειράζει και πολύ να κάνεις και εκείνο, να δοκιμάσεις και το άλλο, τι και αν λέει ο λόγος του Θεού, λίγο δεν πειράζει. Σιγά σιγά αρχίζει να αλλοιώνεται η συνείδησή μας. Κινδυνεύουμε να χάσουμε την αγαθή μας συνείδηση χωρίς καλά καλά να το καταλάβουμε, όπως ο Ισαΐας που δεν το καταλάβαινε. Αλλά κι αν επιμείνουμε σε αυτό το δρόμο, σιγά σιγά προστίθεται μέσα μας αξίες και πράγματα που δεν είναι σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, υπάρχει ο κίνδυνος να φτάσουμε μέχρι το σημείο να αποβάλουμε την αγαθή συνείδηση. Όπως έκαναν αυτοί οι ετεροδιδάσκαλοι εκεί στην Έφεσο, που διαβάσαμε στον Α Τιμόθεο. Το αποτέλεσμα ήταν τελικά να φτάσουν να έχουν καυτηριασμένη τη συνείδησή τους. Αν άνθρωποι, πιστοί, ίσως και εργάτες του Λόγου του Θεού και πρεσβύτεροι της Εκκλησίας της Εφέσου, φτάσαν σε σημείο να κινδυνεύουν έτσι γιατί αποβάλλαν την αγαθή συνείδηση, πόσο περισσότερο πρέπει εσύ και εγώ να προσέχουμε. Χρειαζόμαστε μια συνείδηση αγαθή, καθαρή, άπτεστη, αλλά και δυνατή συνείδηση, όχι αδύναμη. Και αυτό είναι ένα έργο του Κυρίου που το κάνει μέσα μας. Όλα ξεκινούν όμως από την παρουσία του Κυρίου. Γι' αυτό και σήμερα, αν αυτό το πρωί ένιωσες το Θεό να σου μιλάει μέσα σου, ένιωσες πως χρειάζεσαι μια συνάντηση μαζί με τον Κύριο για τη συνείδησή σου, θα ήθελα να προσευχηθούμε μαζί αυτό το πρωί. Θέλω να δώσουμε λίγη ώρα στο Άγιο Πνεύμα να μας μιλήσει και να εργαστεί μέσα μας, να συμμαρτυρήσει και να διορθώσει τη συνείδησή μας, να μας οδηγήσει στη σωστή ανταπόκριση. Θα ήθελα, παρακαλώ, μπορεί η ομάδα Λατρείας να έρθει για λίγο, να ψάλουμε έναν ύμνο, το κατά προτίμηση το «Υπάρχει δύναμη», καθώς πιστεύω ότι υπάρχει δύναμη στο όνομα του Ιησού για να μας καθαρίσει. Και καθώς οι αδελφοί ετοιμάζονται και παίρνουν τις θέσεις τους, θα ήθελα να φέρω επίσης μια εικόνα στο μυαλό σας. Θυμάστε εκείνη τη γυναίκα που φέρανε στον Ιησού για να τη λιθοβολήσουν? Ο Ιησούς είπε στους κατηγορούς της: «Όποιος είναι αναμάρτητος, ας πετάξει την πρώτη πέτρα». Η Γραφή λέει ότι όταν το άκουσαν αυτό, ελεγχόμενοι από τη συνείδησή τους, έβγαιναν έξω, αρχίζοντας από τους πρεσβύτερους μέχρι τους τελευταίους, και ο Ιησούς έμεινε μόνος και η γυναίκα που στεκόταν εκεί. Ακούστε με αυτό το πρωί, όσοι είστε σε αυτό το χώρο, στο Zoom, από διάφορα μέρη. Αυτοί οι άνθρωποι ελέγχθηκαν από τη συνείδησή τους. Και τι κάνανε? Έφυγαν. Χαίρομαι που ελέγχθηκαν, αλλά έχασαν μια μεγάλη ευκαιρία. Με το να φύγουν αναγνώρισαν ότι ήταν αμαρτωλοί, όπως αμαρτωλή ήταν και αυτή η γυναίκα. Αλλά αυτή η γυναίκα έμεινε και πήρε συγχώρεση από τον Ιησού για τις αμαρτίες της. Αυτοί φύγανε και η αμαρτία τους παρέμεινε και η συνείδησή τους παρέμεινε μολυσμένη. Αυτό το πρωί μην κάνεις το ίδιο λάθος. Αν σήμερα ελέγχθηκες, αν σε χτύπησε η καρδιά σου, αν η συνείδησή σου σε βαραίνει σε κάτι, τώρα είναι η ώρα για να σταθούμε μπροστά στο Θεό. Θα ήθελα, παρακαλώ, να σταθούμε και να ψάλουμε αυτό τον ύμνο. Σε πύλες,
Αλληλούια, Κύριε, δόξα στο όνομά Σου, δόξα στο όνομά Σου.